Άλλη μια τακτική συνεδρίαση, 23 θέματα όπως είπατε, είχαμε και 2-3 θέματα εκτός ημερησίας τα οποία έρχονται με την ένδειξη του κατεπήγοντος από τις περιφερειακές ενότητες και αφορούν κυρίως άμεσες δαπάνες για τη λειτουργία τους, θέματα τα οποία πάντα προσπαθούμε να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση για να βαίνει απολύτως ομαλά η ροή της λειτουργίας των περιφερειακών ενωτήτων. Όπως και εσείς είδατε, υπήρχαν έργα τα οποία δημοκρατούνται, υπήρχαν έγκριση των πρακτικών που προκύπτουν από τους διαγωνισμούς και από τις δημοπρασίες και φυσικά έγκριση και ανάληψη δαπανών. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, πάντα επαναλαμβάνω, ύστερα από εισηγήσεις των υπηρεσιών μας και πάντα όταν αφορά τις περιφερειακές ενότητες και με την ανάλογη εισήγηση του αντίστοιχου αντιπεριφερειάρχη. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο όμως να σας απαντήσω σε αυτό που θέσατε. Στην ενημέρωση που έκανα ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, στην έναρξη της Επιτροπής, ό,τι έχει να κάνει με τα δημοσιεύματα, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και παρουσίαζαν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, ήθελα να τον εμφανίσουν ότι ο ίδιος αναθέτει έργα στην τεχνική εταιρεία του αδελφού του. Το έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες, νομίζω με μία φωνή. Όλη η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ότι ουδέποτε έχει ανατεθεί οποιοδήποτε έργο στον οποιονδήποτε, στην οποιαδήποτε εταιρεία με ανάθεση, πόσο μάλλον στην τεχνική εταιρεία που διατηρεί επί πολλές δεκαετίες ο αδελφός του Περιφερειάρχη, ο κ. Βασίλης Τατούλης. Σήμερα λοιπόν κοινοποίησα ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα επίσημα στοιχεία, έτσι όπως έρχονται με έγγραφο, έτσι όπως παρουσιάζονται με έγγραφο το οποίο ζήτησα από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών και ένα έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της σχετικής Διεύθυνσης για όλα τα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2011 και το 2012, από την αρχή δηλαδή της θητείας της νέας Περιφερειακής Αρχής. Αυτό ήταν υποχρέωσή μου απέναντι στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, γιατί θα πρέπει να ξαναυπενθυμίσουμε σε όλους ότι η αναθέτουσα αρχή σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά δημόσια έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Οικονομική Επιτροπή. Και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί η Οικονομική Επιτροπή πάντα συνεδριάζει, όπως λέμε, με ανοιχτές τις πόρτες, στις κάμερες και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να μπορεί να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Θα έχετε παρακολουθήσει λοιπόν ότι όταν πρόκειται να επιλεγεί ανάδοχο σε ένα τεχνικό έργο, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Πρώτα εγκρίνονται τα τεύχη της δημοπράτησης, στη συνέχεια γίνεται η έγκριση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι οποίοι προκύπτουν, τα μέλη της οποίας προκύπτουν πάντα με κλήρωση και είναι μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες και ποτέ πολιτικοί παράγοντες. Όταν έρχεται το πρακτικό της δημοπρασίας, εγκρίνεται πάλι από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς και τηρούνται όλες οι ημερομηνίες ανάρτησης, προκειμένου κάποιος να κάνει μία ένσταση. Έχετε δει ότι οι ενστάσεις έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή και παίρνονται και σχετικές αποφάσεις. Για να μιλήσουμε λοιπόν λίγο στην ουσία, γιατί έτρεξαν πάρα πολλοί να πούν ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσπαθεί να μιλήσει πολιτικά για το θέμα και αποφεύγει την ουσία. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο διευθυντή. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία διαψεύδει εντελώς τα δημοσιεύματα και αποδεικνύει με τον πιο, θα έλεγα, δυνατό τρόπο την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστάμε την αλήθεια. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι την διετία του 2011 με 2012 έχουν δημοπρατηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 186 έργα. Συνολικού προϋπολογισμού 166.130.000 ευρώ. Εδώ προκύπτει ότι στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων η συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία που ανήκει στον κύριο Βασίλη Τατούλη, η οποία επαναλαμβάνω έχει αρχίσει την έναρξή της από τη δεκαετία του 80, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Μεσσηνίας και Αργολίδας, δεν έχει πάρει κανένα έργο. Να τα πούμε αυτά, να τα ξεκαθαρίσουμε. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας και της Αρκαδίας, συνολικά έχει πάρει 5 έργα στα 186,
και ένα έργο με κοινοπραξία με άλλες εταιρείες, όπου η εταιρεία του κυρίου Τατούλη είχε το 33%. Είτε λοιπόν πάμε με τον αριθμό των έργων, είτε πάμε με τον προϋπολογισμό των έργων, το ποσοστό των έργων που έχει νόμιμα απολύτως δοθεί, έχει ακολουθηθεί η διαγωνιστική διαδικασία που έχει πάρει μέρος η εταιρεία του κυρίου Τατούλη στον διαγωνισμό, είναι σε ποσοστά περίπου 3%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα όσα λέγονταν ήταν απολύτως ψευδή. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι τα πραγματικά στοιχεία, αποδεικνύουν την απόλυτη διαφάνεια, με δεδομένο ότι κανένα έργο δεν έχει δοθεί με ανάθεση και όλα έχουν ακολουθήσει διαγωνισμούς, αλλά βεβαίως αποδεικνύει ότι σε αυτούς τους διαγωνισμούς τηρείται, τι άλλο, η υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί η οικονομική προσφορά, η οικονομικότερη προσφορά είναι αυτή η οποία προκύπτει ο ανάδοχος. Ενημέρωσα επίσης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Οικονομική Επιτροπή, ως αναθέτουσα αρχή, μέχρι σήμερα έχει ελάχιστες ενστάσεις επί των αποφάσεών της, αλλά και αυτές οι ελάχιστες ενστάσεις δεν έχει μέχρι σήμερα κάποια δικαιωθεί ώστε να αλλάξει το αποτέλεσμα της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί ξέρετε κι εσείς ότι όταν κάποιος κρίνει ότι αδικείται ή ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, έχει το δικαίωμα μετά την Επιτροπή, μετά τη Δημοπρασία, να απευθυνθεί στο άρθρο το αρμόδιο 68 της Αποκεντρωμένης ή ακόμα και στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. Αυτό πραγματικά έδωσε μεγάλη ικανοποίηση σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία ήξεραν πολύ καλά τι γίνεται. Απλώς έπρεπε μετά από όλα αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν τα ψευδή να ενημερωθούν επί του συνόλου για να μπορέσουμε να δίνουμε άμεσες απαντήσεις στον οποιονδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι ένα από τα μέλη της αναθέτουσας αρχής, που επαναλαμβάνω ότι είναι η Οικονομική Επιτροπή. Σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια, τα οποία θα παρουσιαστούν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να πάψουν μία διαπαντός να λέγονται από κάποιους οι οποίοι είτε εξυπηρετούν μικροκομματικά, είτε μικροπολιτικά συμφέροντα, είτε θέλουν να βλάψουν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αλλά και την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο σύνολό της. Πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς μιλάμε καθαρά στους πολίτες και ειλικρινά, τους κοιτάμε στα μάτια, τολμάμε να πούμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και αυτά τα οποία ήξεραν, τις νοοτροπίες τις οποίες είχαν από το παρελθόν, πρέπει να καταλάβουν ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτές οι νοοτροπίες και αυτοί οι εκβιασμοί, όποιοι και αν είναι, δεν έχουν καμία θέση.